the Music Library of Greece, Emilia Bouguria, the Friends of Music Society, a cultural organization in the Athens Concert Hall. Her conference this year focuses on traditional and local knowledge. Some of them had the first discussions about this side event. We thought that it would be a great idea of, to show, to present to you the evolution of storytelling. So now we will give you two approaches of storytelling. First, you will experience storytelling using performing arts and music theater. And during the weekend, you have the chance to experience a digital application on the same theme in our kiosk here in Hermann Market. Both approaches aim to enable cultural heritage institutions to use new ways of experiencing cultural heritage and give this as a benefit to their visitors. The theme of our narratives comes from a research project back in the 1990s of our organization, Friends of Music Society, in the area of Thrace. The aim of the project was to record and study the intangible cultural heritage of this area, like songs, music, dances. So now I hope that you will enjoy this performance, and I hope to see you all the weekend to guide you through this digital application that we have prepared for you. And now I'll introduce you Dr. Fortini Veneri, founder of Heterodopia, who's going to guide you to the classical world of music theatre. Thank you. Thank you.
día και σε μια εκεί μου στα καπνά. Και χαθήκαμε. Τι είναι, παιδί, κουρίτσα. Από πού κρατάει σου πόδια σα. Εγώ είμαι από την Ξάνθη. Και πώ είναι. Ευγενία. Α, για σε ευγενία από την Ξάνθη. Εγώ από τη Λάρισα, εγώ να κατάφερα από την Ήπειρο. Από ένα χωριό του Μπισόγια. Μπισόγια. Πώ τη λένε. Ερμιώνη. Α, για σε μια άρση. Εγώ είμαι από την Ήπειρο. Του Βόλου. Α, εγώ την Δέσπινα. Δέσπινα, φωνάζει και εδώ από το σουφλί. Και δεν βλέπετε όλη τούτη την φίλη σα. Ναι, ήρθαμε να σα επισκεφτούμε. Από πού είναι αυτή. Από διάφορα μέρη. Α, δεν βλέ. Εσύ και οι ύπουσοι λένε. Δέσπινα δεν λένε. Δέσπινα και σένα. Α, για το ίδιο όνομα. Από πού είσαι. Την Αρκαδία! Εκεί εμείς εδώ ξέρετε έχουμε οι ανθρώπους που πουλάμε! Ναι! Ναι. Εκεί πάμε στο Πρωτοκλής και στην Κυριακή είναι η μερική βούλη. Αυτή φτιάχνει την εκκλησία του Αρχαγγέλου. Πολύ παλιά. Πήγαινε εδώ. Πήγαινε πού στην εκκλησία του Αρχαγγέλου. Δεν πήγαμε, δεν πήγαμε. Α, καλή κουτσία να πάτε, είναι πολύ ωραία! Να πάτε σίγουρα. Και έχουμε και μερικούς Τούρκους, σαν την γειτόνισσά του, την Ασέδα, την Σουμά. Και μας μαθαίνει τραγούδια και χορούς. Ένα βιουλόγιο, ξέρετε, θα σας το πω. Mm-hmm. Έτσι, τώρα θυμάμαι για βιουλόγιο, δεν θυμάμαι πολλά. Άι, πώς πάει είναι εκεί μου. Σουντάν Παρσιντά, Μπιρφενέ, Ενιαναγιό. Σω, αν πάρει γιατί έχω και λίγο άλλο, ξέρετε, θα σας το πω άλλο. Ναι, και έλεγα ότι, α, θα έχουν και οι μυρκοί Ιβραίοι. Πάνε του, ήταν κάπου της, τώρα δεν έχουν. Όλοι πέρασαν από εδώ. Τούρκου, Βουλγάροι, Γερμανοί. Γινώσαν πολύ πολύ τότε. Τώρα έρχονται από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία για τις εμπορπανίδες. Α, μάλιστα. Εμείς εδώ δουλεύουμε με μουσικούς για να μάθουμε τα τραγούδια στις μουσικές σας. Και οι μουσικές σας έρχονται και τη γυρνάνε όλη τη φράγκη. Και πάνε και με τραγούλια, μη λύρεις, μη γκάιδες, μα θέλετε. Βλέπω έχετε και εσείς γκάιδα. Εδώ στα πουλιά μας δεν υπάρχει κουριό που να μην έχει τέτοια κουδάκτηση. Είναι ένας πάνω στον Ιχόρ που τις φτιάχνει από το πιτσί από τα κατσιλιά. Ναι. Του παίρνει, του δέν, του εργάζεται και ύστερα του κάνουν. Και του βάλετε κάτι μασούλια με καλάμια και να βγάλουν κάτι φωνές. Ου! Και έτσι γίνεται το τραγούδι. Με τα ανταούλια και τα τίτλα. Και αν είναι προς του Σόλ, αν είναι προς του Ρέ, αν είναι προς του Λάι, τότε βάλουν και την Κάιδα να διάσουν. Τι είναι το μακάμπι. Ούτε το μακάμπι ξέρετε τι είναι.
μπαστάρι σου κάνει τραγούδι. Αν θυμήθηκα τώρα μια από την τραγούδια, να σα πω τι, τι έγινε αυτή. Ήταν τώρα σε ένα χωριστά του 39, ήμουν ένα μικρό κουτσάκι τότε. Και θυμάμαι ήταν η Αθανασούλα, ήταν μπαστάρι. Και βγάλαν τραγούδι. Το βγάλα το τραγούδι, οι χωριανές τι αντίστοιχες. Γιατί κάποτε η Αθανασούλα μαζί με τις φίλες είχαν τραγουδίσει μια νάρ και έτσι το κρατάγαν φλαγμένο. Και λένε τώρα, αφού η Αθανασούλα είναι μπαστάρι, να τραγουδίσει. Και την τραγούδισαν και την έριξαν το τραγούδι και αποφάσισαν κρυφά να πάνε να το τραγουδίσουν στο χωριστάς. Και εκεί στο πρώτο, έκανε σχολά, οι μάνες, οι νηθιές, οι παραγιές, τα δέχτες από τη μια πλευρά, τα δέχτες από την άλλη.
Μα χαλάσει είναι όταν μαζευόμαστε εμείς οι γυναίκες, μετά το μεσημεριανό, και πάμε σε ένα σπίτι εκεί στην γειτονιά, μέχρι τη δύση του ήλου, και κάνουμε την έσχη και τραγουδάμε. Εκεί απαγορεύονται άντρες, μόνο οι γυναίκες είναι. Και φτιάχνουμε εκεί βραστό κουρμική, και πατλάκες, βρασμένο καλαμπό, που με ρωτήσει, δεν ξέρω πού του λέξα μέσα. Και αυτό μετά πήγε στη μυρούλα εσύ. Θα του πω και στον άντρα μου, γιατί δεν το έχω πει και θα με ψάχνει.